Την μεγάλη κρίση του Ανατολικού Ζητήματος ακολούθησε το συνέδριο του Βερολίνου, στο οποίο η Ελλάδα δεν είχε θέση, αλλά της επιτράπη να θέσει τα αιτήματά της για τη Θεσσαλία. Το 1878 οι μεγάλες δυνάμεις κάλεσαν την υψηλή πύλη να προβεί σε μεταβολές των συνόρων της υπέρ της Ελλάδας. Οι Οθωμανοί όμως δεν ήθελαν να κάνουν κάτι τέτοιο, και έτσι η Ελλάδα κήρυξε επιστράτευση το 1880 και τελικά μας παραχώρησαν τη Θεσσαλία και την περιοχή της Σάρτας. Τότε ο Χαρίλα Τρικούπης πήρε την πλειοψηφία και για τα επόμενα σχεδόν 20 χρόνια η Ελλάδα θα κυβερνάται από δύο άτομα, τον και τον Ο Τρικούπης ήταν δυτικόφιλος, Υποστήριζε τη μεγάλη ιδέα, ωστόσο πίστευε ότι πρώτα η Ελλάδα έπρεπε να εξυγχρονιστεί. Έμεινε γνωστό για το σιδηροδρομικό δίκτυο και για την πτώχευση. <Κι> και για άλλε μεταρρυθμίσεις που δεν μα ενδιαφέρουν σε αυτό το βίντεο. Ο Δηλιγιάννη ήταν συντηρητικό. Επίση υποστηρικτή τη μεγάλη ιδέα, είχε βέβαια αιμονή με τον τρικούπι και τι εξυγχρονιστικέ του πολιτικέ. Κάθε φορά που ο Τρικούπη έχανε τι εκλογέ, ο Δηλιγιάννη ανερούσε όλα όσα έκανε ο Τρικούπη. Κάποτε μάλιστα δήλωσε ότι διαφωνεί με ό,τι λέει και κάνει ο Τρικούπη. Δηλαδή, πίνει ο Τρικούπη σουίσκι, αυτό θα έπινε βότκα. Ο Τρικούπη προτιμάει τι γάτε, αυτό προτιμάει σκύλου. Ρονάλντο, Μέση. Εντάξει, τώρα που πιάσατε το νόημα, πάμε παρακάτω. Το πρόβλημα ήταν ότι τα σχέδια του Τρικούπη απαιτούσαν χρήμα και η Ελλάδα πήρε δάνεια και φορολόγησε του Έλληνε. Η επιστράτευση του Δηλιγιάννη του 1886 έφερε μεγάλα έξοδα για το κράτο. Ξαφνικά έρθε και η σταφυδική κρίση και η βόμβα έσκασε στα χέρια του Τρικούπη του 1893. Το 1895 ο τρικούπι έπεσε και το επόμενο έτο πέθανε στο Παρίσι. Ο Δηλιγιάννη ανέλαβε λοιπόν το κράτο και το 1895 είχε ξεσπάσει μια επανάσταση στην Κρήτη. Ο λαός πιέζει τον Δηλιγέννη να επέμβει. Ο τελευταίος όμως διστάζει καθώς οι μεγάλες δυνάμεις έχουν ήδη στείλει στόλο. Αργότερα όμως, όταν είδε ότι οι μεγάλες δυνάμεις είχαν προβλήματα συνεννόησης και ότι τον πίεζε ο βασιλιάς να υποστηρίξει την εθνική εταιρεία, έστειλε στρατό και πλοία. Οι Τούρκοι πρότειναν την αυτονομία της Κρήτης, αλλά η Οθωμανική κυριαρχία. Τότε ο Δηλιγέννη αρνήθηκε, πήρε θάρρος και κήρυξε επιστράτευση το Μάρτιο του 1897. Ο λαός ήταν ενθουσιασμένος, τόσο πολύ που δεν έδωσαν σημασία στην απροθυμία του βασιλιά. 20.000 Αθηναίοι ζήτησαν από τον Βασιλιά να κηρύξει επίσημα τον πόλεμο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι εχθροπραξίε ξεκίνησαν τον επόμενο μήνα στη Θεσσαλία. Οι μεγάλε δυνάμει ήταν γενικά υπέρ των ελληνικών θέσεων. Οι Γερμανοί όμω είχαν ήδη ξεκινήσει την οικονομική του διείσδυση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, κυρίω κατασκευάζοντα σιδηροδρομικές γραμμέ στη Μικρά Ασία. Και δεν θα ήθελαν να υποστεί μια η τουρκική οικονομία για το χατήρι τη Ελλάδα. Στο μέτωπο τώρα, είχαμε αυτοπεποίθηση, αλλά δυστυχώ ο τουρκικό στρατό είχε εξυγχρονιστεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Τώρα σίγουρα θα αναρωτιέστε αν του βοήθησαν οι Γερμανοί. Ε, λοιπόν, ναι. Οι Γερμανοί βοήθησαν του Οθωμανού τα προηγούμενα χρόνια να εξυγχρονίσουν και να αναδιοργανώσουν το στρατό με τη βοήθεια Γερμανών αξιωματικών. Αντιθέτω, η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη για πόλεμο και αυτό το ήξεραν όλοι. Κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έλεγαν ότι η Ελλάδα είναι σκύλο που γαυγίζει αλλά δεν δαγκώνει. Όταν ξεκίνησαν οι συγκρούσει, τα ελληνικά πυροβόλα είχαν ανακατάπαυσα στου Τούρκους και μετά το μέτωπο έσπασε μέσα σε λίγε ημέρε. Ο διάδοχο Κωνσταντίνο ήταν επικεφαλή του στρατεύματο. Τότε βέβαια ήταν πιο νέο και μάλλον είχε μαλλιά. Αποκάλυψε τον Υπουργό Στρατιωτικών την προχειρότητα και τον κακό σχεδιασμό των επιχειρήσεων που είχαν ω αποτέλεσμα την χαλάρωση τη πειθαρχία. Ο Παύλο Μελά ήταν τότε ανθιπολογαγό του πυροβολικού και σε επιστολή του περιγράφει το άσχημο θέαμα. Μόλις οι Τούρκοι μπήκαν σε ελληνικό έδαφο, ο τύπος έβριζε όσους θεωρούσε υπεύθυνους για τη συμφορά. Η κυβέρνηση του Δηλιγιάννη, αφού ζήτησε την παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων για να μην φτάσουν οι Τούρκοι στην Αθήνα, αναγκάστηκε να παραιτηθεί και οι εχθροπραξίε έληξαν στι 7 Μαου. Η Ελλάδα υποχρεώθηκε να πληρώσει αποζημίωση στην υψηλή πύλη και να δεχτεί τον διεθνή οικονομικό έλεγχο, δηλαδή τον έλεγχο των εσόδων τη από μια διεθνή επιτροπή που θα συγκροτούνταν. Η Ελλάδα ταπεινώθηκε και την ύφη την πλήρωσε και η εθνική εταιρεία που υποχρεώθηκε να διαλυθεί. Σα ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλο. Κάντε ένα follow στο Instagram και μια εγγραφή στο κανάλι και θα τα πούμε την επόμενη φορά.